Καλημέρα μου σε όλους σας και έχω υποσχεθεί ότι τώρα πάμε να κεντήσουμε, γιατί έχουμε μια σακοράφα στη γραμμή, αλλά όχι μια οποιαδήποτε σακοράφα, μια Σοφία Σακοράφα που είναι στην καρδιά μας και που χθες έγινε γνωστό ότι θα είναι ενεργή ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Και τώρα βεβαίως με το κίνημα του Γιάννη Βαρουφάκη. Στο ευρωψηφοδέλτιο λοιπόν του Μέρα 25. Καλώς την κυρία Σακοράφα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, και φαντάζομαι ότι ξέρετε τι σημαίνει το όνομα Σακοράφα, μια και είπατε και ντάω. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να το κεντήσουμε λιγάκι. Καταρχήν, γιατί αυτή η απόφαση? Γιατί θα περίμενε κάποιος ότι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τη δική σας διαδρομή, αρκετά δημοφιλής και αγαπητός και με μια συνέπεια, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και σε κάποια άλλη ομάδα. Γιατί Βαρουφάκης? Θα σας πω με πάρα πολύ απλά λόγια και ελπίζω να το καταλάβετε και ελπίζω και αυτό να το αποδεχτούν και οι ακροατές σας. Mm-hmm. Φαντάζομαι να γνωρίζετε πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαι πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο βίο, ότι διεκδικώ, για να μην πω απαιτώ, να με αναγνωρίσουν όλοι ότι οι επιλογές μου πολιτικές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, είναι μιας εξελουμένης, ήταν επιλογές αρχών και θέσεων. Και πάντα στη διαδικασία εκλογής και ποτέ διορισμού ή ανάθεσης που θα μπορούσα να έχω. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν κάνω βήμα από όσα πιστεύω, από όσα πίστευα, από όσα υποσχέθηκα στον ελληνικό λαό και στους πολίτες έναν έναν ξεχωριστά όταν ζήτησα την ψήφο τους, και συντάσσομαι με το Μέρα 25, ακριβώς γιατί σε πάρα πολλά σημεία, στα περισσότερα θα έλεγα, συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα εγώ σαν αρχές και σαν πιστεύω έχω τουλάχιστον έχει. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή πολλοί μου το λένε και εμένα όταν ασκώ πολύ την αυστηρή μου κριτική στα ευρωπαϊκά τακτενόμενα κτλ. Ευρωβουλευτής, ένας άνθρωπος, εδώ εμπεκειμένο εσείς αγαπητή Σοφία, που αμφισβητείτε αυτή την Ευρώπη όπως είναι. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη, γιατί ακούγεστε πολύ χαμηλά. Ένας άνθρωπος είναι ευρωβουλευτής και την ίδια ώρα αμφισβητεί αυτή την Ευρώπη όπως είναι. Αυτό τι σημαίνει κάτι? Αμφισβητώ αυτή την Ευρώπη έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί με τις πολιτικές που ασκεί. Παράλληλα θεωρώ ότι πρέπει να είμαι μέσα σε αυτή την Ευρώπη, ακριβώς επειδή ανήκω σε αυτή την οικογένεια και δεν μπορώ σε αυτό το χάος που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο να λειτουργήσω μόνη μου, και προσπαθώ με την παρουσία μου και την παρουσία όλων των πολιτών που πιστεύουμε πραγματικά ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την Ευρώπη, όχι απλώς να την αλλάξουμε, αλλά να κάνουμε ξανά την Ευρώπη την αρχών, των αρχών, των αξιών, την Ευρώπη της ψυχής μας, του ονείρου μας. Αυτή η Ευρώπη δηλαδή που ξεκίνησε για το σκοπό που ξεκίνησε, να ενώσει τα κράτη στο πνεύμα της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της συνύπαρξης, της συνανάπτυξης. Εάν βγούμε από αυτή την Ευρώπη, θα ήθελα πραγματικά όλοι αυτοί που λένε έξω από την Ευρώπη να μου πούνε πού ακριβώς θα είμαστε. Πού ακριβώς θα σταθούμε σε αυτό το χώρο. Αντίλογος για να παίξω και το ρόλο του συνομιλητή που διαφωνεί, έστω και αν συμφωνώ. Η ερώτηση είναι η εξής. Με την εμπειρία μέχρι τώρα, έχετε δει να κερδίζετε το παιχνίδι? Γιατί βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία γίνεται γερμανοκεντρική, εφαρμόζει πολιτικές λιτότητας, παρουσιάζει διαλυτικά φαινόμενα, Brexit. Ιταλία με την Ευρώπη συγκρούονται, οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους, η Ελλάδα υποφέρει από τα μνημόνια κτλ. Η παραμονή λοιπόν σε τι έχει μέχρι τώρα, ας πούμε, προσφέρει, πού έχει συντελέσει? Ξέρετε, νομίζω ότι τουλάχιστον στα περισσότερα από όσα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή συμβαίνουν στην Ελλάδα, η Ευρώπη έχει συμβάλει σε πάρα πολλά. Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω όλα τα πακέτα, τουλάχιστον τα μεγάλα πακέτα που έχει πάρει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα πολλά τελευταία χρόνια, τα οποία δεν ξέρω αν τα χρησιμοποιήσει να καλώς ή κακώς. Παρ' όλα αυτά τα πήρε και θα μπορούσε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να λύσει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς ακόμα χρονίζουν. Αυτό είναι ένα από τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη, θα μπορούσε κάποιος να πει, και το λέω επειδή συντάσσεστε με το Μέρα 25 για τον Γιάννη Βαρουφάκη, ότι η εμπειρία που έχει αποκομίσει το δικό σας, η δική σας πολιτική ομάδα από την Ευρώπη είναι εξαιρετικά αρνητική. Εγώ φιλοξένησα τον Γιάννη Βαρουφάκη εδώ στα Παραπολιτικά, τα έχουμε πει και κανένα δύο φορές τηλεφωνικά στον αέρα. Νομίζω ότι η εμπειρία του Eurogroup είναι τραγωδία.
Νομίζω ότι το Eurogroup είναι ένα από τα όργανα που κατά τη δική μου άποψη θα έπρεπε, όχι κατά τη δική μου άποψη, κατά την άποψη των περισσότερων θα έπρεπε να διαλυθεί, και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα βάλει και το DiEM, που όπως γνωρίζετε είναι ένα κίνημα πανευρωπαϊκό και ελπίζω και πιστεύω ότι θα εκλέξει βουλευτές τους ώστε να δημιουργήσει και τη δική του ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να περνάει τις δικές του θέσεις. Με πήγατε στην πρώτη τελευταία ερώτηση που είχα ετοιμάσει. Δηλαδή, αυτή ποια ήταν, εσείς τι θα είσαστε, αριστεροί, δεξιοί, με κάποιους άλλους ή μια αυτόνομη ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι με το κίνημα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή με τα Ευρωπαϊκά, το γνωρίζετε αυτό πάρα πολύ καλά, το Tokyo, το DiEM κατεβάζει ευρωβουλευτές. Και κάποιες αξιόλογες προσωπικότητες, πρέπει να πω, θα γίνουν και γνωστές από ό,τι έμαθα. Ναι, βεβαίως, σε όλη την Ευρώπη, και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι πραγματικά θα δημιουργήσει τη δική του ευρωομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό που... Θα συγγενεύει με κάποιους. Αυτό δεν το ξέρω, θα το δούμε στην πορεία, δεν είναι κάτι που δεν το συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως κατεβαίνουμε με αυτόνομες δικές μας θέσεις, και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο Eurogroup, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που θα διεκδικήσει είναι η διαφάνεια συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που όπως ξέρετε εκεί παίρνετε σημαντικές αποφάσεις. Θα είναι η κατάργηση του Eurogroup που αναφερθήκατε προηγουμένως, διότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει τεράστια εξουσία χωρίς να έχει καμιά εξουσιοδότηση από καμιά συνθήκη. Θα είναι μια εκστρατεία που για να συντηθούν συνταγματικές συνελεύσεις σε όλη την Ευρώπη, με αποκορύφωση να γίνει μια πανευρωπαϊκή συνέλευση των εκλεγμένων αντιπροσώπων, που στόχο θα έχει να εκπονηθεί ένα δημοκρατικό ευρωπαϊκό σύνταγμα που θα αντικαταστήσει τις υφιστάμενες συνθήκες. Που σημαίνει αυτό? Ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν στην Ευρώπη. Θα αρχίσουν να αλλάζουν στην Ευρώπη με την έννοια των θέσεων, των αρχών, των αξιών, της συμμετοχής, κυρίως της συμμετοχής, της ενεργούς και ενεργούς συμμετοχής των ίδιων των πολιτών, οι οποίοι υφίστανται και τις πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, από αυτούς που λέμε ότι είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Εύχομαι κάθε επιτυχία, ειλικρινώς, και σε όλους τους άλλους βεβαίως που θα είστε υποψήφοι, αλλά σε εσάς που μάθαμε χθες, εγώ πρέπει να πω εξεπλάγιν, δεν το περίμενα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και κυρίως να τα καταφέρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρουδάρα, και να είστε καλά και εσείς. Καλή σας μέρα.